κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι. Ο Βασίλης Κούκουρας είναι από τους λίγους ηθοποιούς που ενώ απέχει χρόνια από την τηλεόραση και κάνει θέατρο, είναι σαν να μην έχει λείψει μέρα. Γιατί τον απολαμβάνουμε καθημερινά από τις επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης. Τον συναντήσαμε και μας μίλησε μεταξύ άλλων και για την κρίση στην ελληνική τηλεόραση. Η τηλεόραση έκανε την αυτοκριτική της, γιατί και η τηλεόραση μαζί με όλα τα άλλα πέρασε και αυτή τη δική της κρίση. Επειδή η τηλεόραση έχει τρομακτική δύναμη όσον αφορά την επιρροή της, είναι ένα άμεσο μέσο που είναι στα σπίτια μας, οφείλει να κάνει την αυτοκριτική της, διότι γαλουχεί γενιές. Θεωρώ ότι μέσα από τις δυσκολίες θα βγει κάτι καλό. Έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη Ελένη Ράντου στην Ναταλία Γερμανού και μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Θυμάμαι, κάναμε μια παροδία των ελληνικών ταινιών και θυμάμαι έμπαινα μέσα στο πλατό και έκανα. Εντάξει, δεν θα πω τώρα τον ηθοποιό, τέλος πάντων έκανα έναν ομοφυλόφιλο, ας πούμε, έκανα μια έτσι αυτό. Και δεν μπορούσε να γίνει σκηνή. Σε ποιο μιλάς έτσι, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Το γέλιο σε εμάς είναι η συνταγή. Δεν δίνεται σε μάνιον. Δεν υπάρχει χαρτί να σου πει κάνε αυτό για να γελάσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Είσαι από τους ηθοποιούς που όλοι ξέρουν το όνομά σου. Ξέρουνε Βασίλης Κούκουρας. Δεν λένε ο τάδε ρόλος ή δεν λένε Μάνθος Φουστάνος. Σε ικανοποιεί αυτό μέσα σου. Και βεβαίως μου αρέσει. Βεβαίως μου αρέσει να με θυμούνται με το όνομά μου. Και θεωρώ ότι είναι επιτυχία του ηθοποιού σε αυτή την πληθώρα τώρα των ηθοποιών που βγαίνουν. Να σε αναγνωρίζουν μέσω του πραγματικού ονόματός σου και όχι μέσω των ρόλων. Στα κοσμικά δεν πάω. Mm-hmm. Και ίσως είναι και ένα, ας πω, ελάττωμα. Ένα μείον μου, να το πω έτσι. Στα κοσμικά. Δεν κάνεις δηλαδή τις δημόσιες σχέσεις που λέμε ότι δεν είναι. Αυτές που πρέπει να γίνουν, όχι. Ίσως γιατί μπαίνει το πρέπει και δεν μ' αρέσει το πρέπει. Να. Βεβαίως αυτό έχει ένα κόστος. Το έχω πληρώσει. Εντάξει, όσο το έχω πληρώσει. Θέλω να μου πεις για τον έρωτά σου, για την καψούρα σου με τις μηχανές. Κοίτα, εγώ είχα ξεκινήσει με κολύμπι, μετά πήγα στο μπάσκετ. Ήμουνα και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, στα παιδικά, εφηβικά. Έχω συμμετάσχει και σε εθνική ανδρών. Κάποια δευτερόλεπτα δηλαδή, σε ένα επίσημο παιχνίδι. Και μετά με κατέκτησε και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, που έχω εκπαιδευτεί και πηγαίνω πολύ συχνά σε πίστες στην Ελλάδα και κυρίως στις Σέρες, που είναι μια εκπληκτική πίστα. Θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 20 χρόνια και αν στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις αυτό που λέμε ένα backup plan. Υπάρχει αυτό το backup. Τώρα μετά από 20 χρόνια σαφώς και θα ήθελα να ήμουν ακόμα στο θέατρο, γιατί το θέατρο ευτυχώς σε σχέση με άλλα καλλιτεχνικά επαγγέλματα έχει αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Το θέατρο δεν είναι το απαν σύμπαν για μένα. Μ' αρέσει πολύ, του δίνομαι. Αλλά αν ξαφνικά γίνει και δεν παίζω πια, εντάξει, ούτε το θέατρο έχασε, γιατί το θέατρο δεν χάνει. Το θέατρο δεν έχει ανάγκη κανέναν. Εμείς το έχουμε ανάγκη το θέατρο. Οι ηθοποιοί και μετά οι θεατές για να βλέπουν αυτά που λέμε ηθοποιοί. Το θέατρο δεν χάνει. Το θέατρο υπάρχει και θα υπάρχει. Είτε είμαι εγώ, είτε δεν είμαι εγώ. Συνεπώς αυτή η σχέση η αμφίδρομη, εάν κάποια στιγμή δεν θελήσει εκείνο να με υποστεί, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, θα καταφύγω στα δίτροχα.